are not going to sell them. As long as I am the chairman, I have a say over foreign sales of military equipment. I will not agree to the sale of F-15 from Turkey. Ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες υποστηρίζει με στένο στην πάγια θέση του και με όπλο το βέτο που έχει στα χέρια του, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συνενέσει στην πώληση αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Ο Ταγί Περντογάν δεν έλαβε καμία χειροπιαστή εγγύηση για το πρόγραμμα των τουρκικών F-16 από τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της διάσκεψης των G20, με τον Τούρκο πρόεδρο να εμφανίζεται μάλλον αμήχανος όταν ρωτήθηκε επ' αυτού. F-16 konusunda Sayın Biden olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. Yani gelişmeler şu anda olumlu. Fazla detaya zaten girmeye de gerek yok. Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede bu olumlu havayı da hissettim. Ο Ερντογάν, ωστόσο, αισθάνεται και την έντονη πίεση που εξακολουθεί να ασκεί η ελληνική ομογένεια. Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις Πάπας και περισσότεροι από 20 δημοκράτες και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, Ελληνοαμερικανοί και μη, καλούν το Κογκρέσο να συμπεριλάβει εκ νέου την τροπολογία για περιορισμό στην πόλη F-16 στην Τουρκία στο νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες του τρέχοντος έτους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον Ερντογάν να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για να παραβιάσει την κυριαρχία της συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ Ελλάδας και να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Και όσο γερουσιαστής Μενέντες και οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές ενδυναμώνουν το τείχος απέναντι στον Ερντογάν, τόσο εκείνος βγαίνει εντελώς εκτός ορίων.